Ευχάριστο ήταν σήμερα το κλίμα στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου λόγω της ανωδικής πορείας των ευρωαγορών και της είδησης ότι το επενδυτικό κλίμα στη Γερμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο σε διάστημα 3 χρόνων. Στις 4 ώρα Κύπρου, ο γενικός δείκτης κινήθηκε με άνοδο 2,2% στις 1.648 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, με κέρδη κατά 2,3% κινήθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,95 ευρώ. Στην Αθήνα, η Κύπρου κινήθηκε ανωδικά στα 4,97 ευρώ. Με άνοδο κινήθηκε και η μετοχή της Μαρφή Λαϊκής, ενισχυμένη κατά 2,9% στα 2,46 ευρώ. Στην Αθήνα, η Μαρφή κινήθηκε επίσης με κέρδη στα 2,46 ευρώ. Από την άλλη, η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας κατέγραψε πτώση 0,8% στα 1,32 ευρώ. Την απόφαση να παραμείνει η έδρα της Marfin Popular Bank στην Κύπρο έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του. Η απόφαση ελήφθη καθώς εκτιμήθηκαν όλα τα νέα δεδομένα και οι ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία της Κύπρου για την περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας. Παράλληλα, σε έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε η Marfin Popular με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου και τη χρηματοδότηση της επέκτασης του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Σημαντική ήταν και η συνολική ζήτηση για την έκδοση, με το βιβλίο προσφορών να φτάνει τα 650 εκατομμύρια ευρώ, υπερκάλυψη κατά 1,3 φορές. Ποσό περίπου 50% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.